Με μεγάλη συμμετοχή από γονείς και παιδιά, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο 6ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης δράση της οργάνωσης Ηλιτόμηνων με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας προώρων παιδιών. Κάναμε σήμερα την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα προωρότητας. Ήρθαν γονείς και παιδιά και φτιάξανε καρδούλες που αγκαλιάζουν ένα μωρό για να συμβολήσουν το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας προωρότητας, που είναι επαφή δέρμα με δέρμα για κάθε νεογέννητο παντού, όπου και να έχει γεννηθεί. Γιατί η επαφή με τη μητέρα του μωρού, η αγκαλιά της μητέρας, είναι θεραπευτική για το μωρό. Και ήρθαν, συμμετείχαν με πολύ μεγάλη χαρά, μικροί και μεγάλοι, στείλανε μηνύματα αγάπης σε όλες τις οικογένειες προώρων και εμείς τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη συμμετοχή τους. Ζωγράφισα μία καρδιά που την έκανα ροζ και έκανα ένα στεφάνι από άντελο και έγραψα το όνομα και το επίθετό μου και μέσα έκανα τα πράγματα. Βρεθήκαμε στο 6ο Γυμνάσιο σήμερα για να γιορτάσουμε με γονείς και παιδιά την Παγκόσμια ημέρα προωρότητας. Κατασκευάσαμε καρδιές, οι οποίες θα δοθούν ως δωράκι στο προσωπικό της μονάδας νεογνών του Βοστάνιου Νοσοκομείου Μυτιλίνης, για να τους ευχαριστήσουμε για τον αγώνα τους με την προωρότητα και για το έργο τους. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Συμμετείχαν πάρα πολλοί γονείς με τα παιδιά τους με χαρά. Κατασκεύασαν τις καρδιές, ζωγράφισαν, έπαιξαν, χάρηκαν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε για το Ηλιτόμηνο που οργανώνει αυτή τη δράση κάθε χρόνο πανελλαδικά και στήριξε φέτος με την παρουσία της η κυρία Βαβουράκη την διοργάνωση της Μυτιλίνης. Ευχόμαστε να συνεχίσει να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο εδώ να δίνουμε το ραντεβού μας και να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο έτσι ώστε να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει σε θέματα νεογνικής υγείας και προωρότητας και να γίνει το Ηλιτόμηνο και ο κόσμος της Μυτιλίνης αρρωγός προς μια καλύτερη κατεύθυνση για το θέμα αυτό. Πολύ όμορφη. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε και εμείς. Είχαμε έρθει και πέρσι. Είναι πολύ όμορφο, με πολύ αγάπη, ό,τι μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε για τα παιδάκια τα προώρα. Στέλνουμε την αγάπη μας. Πολύ όμορφη δράση και πρέπει να γίνονται τέτοιες δράσεις και στο νησί μας και να συμμετέχουν και ακόμη περισσότεροι γονείς και παιδιά, γιατί πραγματικά χρειάζονται ενίσχυση και με αυτές τις δράσεις, φυσικά και οικονομική ενίσχυση. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερα, ώστε και στο νοσοκομείο μας εδώ να υπάρχουν και καλύτερη υποδομή, να μην χρειάζεται να φεύγουν στην Αθήνα τα πρόωρα παιδάκια μακριά από τους γονείς τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κοντά. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο και ο κόσμος και σίγουρα με αυτές τις δράσεις ενημερώνεται καλύτερα και ο κόσμος, να γίνονται και περισσότερες εκδηλώσεις και να δώσουμε προτεραιότητα σε τόσες όμορφες κινήσεις.